Από καρδιωτικές εικόνες, το φράγμα φανερωμένης στη Μεσαρά, το οποίο πιάνει πάτο. Αυτή τη στιγμή το φράγμα φανερωμένης, χωρητικότητας 18 εκατομμυρίων κυβικών νερού, έχει μόλις 2 εκατομμύρια κυβικά νερού. Δεν έχει καθόλου, μια κολύμπα είναι. Θα ξεραθεί όλος ο κάμπος. Θα τελειώσουν οι τσιλιοτρείς και τελειώνουν όλα. Και ενώ το φράγμα βρίσκεται στο σημείο 0, επιτίδει φαίνεται πως χρησιμοποιούν το λιγοστό νερό, παρά το γεγονός ότι το φράγμα έκλεισε στα 4.800.000 κυβικά νερού πριν λίγους μήνες, με απόφαση της Επιτροπής του Φράγματος, στην οποία είναι πρόεδρος ο Δήμαρχος Φεστού, ο οποίος ζητά να δημιουργηθεί άμεσα έρευνα για τις ποσότητες νερού που δεν χάθηκαν τυχαία, όπως τονίζει. Το νερό χρησιμοποιήθηκε ξεκάθαρα, που δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Φυσικά σε καμία περίπτωση οι ξενικοί αναδασμοί δεν πήρανε τα 2.800-3 εκατομμύρια νερό τα οποία λείπουν από το φράγμα. Έχω στείλει λοιπόν ένα γράμμα, το οποίο το γράμμα αυτό το έχω στείλει στην Αποκεντρωμένη, έχω στείλει στην Περιφερειακή Διοίκηση, έχω στείλει και στο Υπουργείο Γεωργίας. Εγώ ζητάω να μπορέσουν να βρουν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, τέλος πάντων, να βάλουμε την εξάτμιση του νερού που πήγανε. Ναι, Γεωργία μου, 3 εκατομμύρια το πήρανε με μεθόδους. Με παϊμπάς, σε δίκτυα, σε δεξαμενές, τα οποία δεν γνώριζε η Επιτροπή. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία στους αγρότες, οι οποίοι ποντάρουν στην αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ώστε να γεμίσει με νερό το φράγμα φανερωμένης. Στην περίπτωση πάντως που κατέβει κι άλλο η στάθμη, τότε θα μπει φραγμός και για τις ποσότητες που λαμβάνουν ήδη οι ξηρικοί αναδασμοί. Το νερό είναι αγαθό για όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο για τους Φαρουμιανούς, Κουρουβλιανούς, Γαλιανούς. Είναι να ποτίσουν και οι άλλοι. Αλλά να μας κρατήσουν εμείς που δεν έχουμε άλλες πηγές να ποτίζουμε. Πιστεύω να μας βγάλει μέχρι τέλος του μηνός. Το φράγμα φανερωμένης έχει αδειάσει, είναι άδειο. Δεν το αδειάσανε τα πουλιά, τα πετεινά του ουρανού, το αδειάσαμε εμείς. Και τώρα που μιλάμε, ποτίζομαι. Νοέμβρης μήνας και ποτίζομαι ακόμα. Πού να φτάσει. Περιμένουμε τον καιρό να αλλάξει, περιμένουμε τη βροχή. Και μετά που ακούστηκε το τι έχει συμβεί, παρακολουθούμε το φράγμα καθημερινά. Ας βρούνε τα ΤΟΕΒ τρόπο να δίνουν νερό σε αυτούς από τη στιγμή που η διαχείριση που κάνανε δεν ήταν η σωστή διαχείριση, ώστε να παραμείνει το νερό για τους ξηρικούς αναδασμούς. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλά δεν μπορώ να διακινδυνεύσουμε και την ασφάλεια του φράγματος. Αν κατέβει και άλλο στάθμη, εγώ η πρότασή μου ήταν να κλείσουν οι ξηρικοί αναδασμοί. Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις δρομολογούνται σε σχέση με τη δημοπράτηση του μεγάλου έργου, αυτό του εμπλουτισμού του φράγματος από τον πλατή ποταμό, έργο που αποτελεί ζητούμενο εδώ και δεκαετίες. Μόνο η Εκτροπή θα μας σώσει τη Μεσαρά. Γιατί πρέπει να ποτίσει όλη η Μεσαρά. 10 του μηνός δημοπρατεί το πλατή. Εγώ είχα επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ημερομηνία δημοπράτησης. Με αφήνει περιθώρια να το πιστεύω. Είδομεν.